Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την απόψινή σας παρουσία εδώ, στο ΡΕΞ, στην κεντρική εκδήλωση στο Λασίφι του Συνδυασμού Κρήτη Ζωή μας. Απόψε ολοκληρώνεται ο προεκλογικός κύκλος εκδηλώσεων του Συνδυασμού στην Κρήτη και οι ομιλίες του υποψηφίου Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. Πάντα η τελευταία προεκλογική ομιλία αποτελεί τιμή για τον τόπο που τη φιλοξενεί, γιατί δίνει το στίγμα για το όραμα, τις αρχές και τις προτεραιότητες κάθε ηγέτη. Είμαι βέβαιος λοιπόν πως απόψε ο Σταύρος Αρναουτάκης θα μας μιλήσει για την Κρήτη της επόμενης μέρας, την Κρήτη του 2030, και τον ευχαριστούμε που επιλέγει το Λασίφι για να το κάνει. Είναι μια κίνηση με προφανή και σαφή συμβολισμό. Καλώς το βήμα τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου για την απόψινή σας παρουσία. Και να πούμε ότι η καρδιά μας απόψε χτυπά στο Λασίφι. Στον ομό που πλημμυρίζει με ομορφιά. Στον ομό που στην χώρα του η ιστορική μνήμη συνυπάρχει και τη φυσική ομορφιά και την πλούσια παραγωγική δραστηριότητα. Το Λασίφι είναι ο τόπος που συνυπάρχει, η μνήμη με την προοπτική, το όνειρο με τον λογισμό, όπως έκανε ο Βιτσέντζος Κορνάδος, που πήρε τη δημιουργική πνοή από τη Σιτία και τη μετέφερε στον κόσμο. Φίλες και φίλοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που σήμερα είμαι εδώ μαζί σας. Η παρουσία σας είναι ένας ακόμα μεγάλος κρίκος στην ενότητα του κρητικού λαού. Με το μήνυμα αυτό προχωράμε μπροστά. Αξία μας είναι το έργο μας. Πηξίδα μας είναι η ανάγκη στον ανθρώπο της Κρήτης. Όραμά μας είναι μια σύγχρονη, δυναμική και ανταγωνιστική Κρήτη. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ όχι για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Είμαστε εδώ για να σμίξουμε τον κόσμο. Να προχωρήσουμε όλοι μαζί, όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αν κάτι παραμένει σταθερό σε όλη αυτή την πορεία, αν κάτι παραμένει αναλύωτο, είναι η αντιπραγμάτευτη αρχή μας να ενώνουμε. Να ενώνουμε τους πολίτες, να ενώνουμε τις προσδοκίες, τα θέλω και τα όνειρά τους. Να ενώνουμε τις αγωνίες τους, να ενώνουμε τις δυνάμεις όλων για κάτι καλύτερο. Για κάτι που μας υπερβαίνει όλους. Για κάτι που συνδέεται με την ίδια μας την ύπαρξη. Με την ίδια μας τη ζωή. Είναι η Κρήτη μας. Φίλες και φίλοι, η αλήθεια, η συνεργασία, η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη ήταν και παραμένουν έννοιες που με δεσμεύουν προσωπικά. Με αυτές τις αξίες πορεύτηκα. Με αυτές διαμόρφωσα μια αληθινή σχέση με τον καθένα και τον με την κάθε μια και τον καθένα χωριστά. Όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από ένα οδηπορικό αλήθειας, περπατήσαμε ολόκληρη την Κρήτη. Καταγράψαμε τα προβλήματα, ιεραρχήσαμε ανάγκες, δώσαμε λύσεις. Καταρτήσαμε και εφαρμόσαμε ένα σχεδιασμό που βασίζεται σε μια μεγάλη περιφερειακή κοινωνική συμφωνία που κινητοποιεί όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Επιβεβαιώσαμε παράλληλα την πεποίθησή μας πως η Κρήτη για όλους εμάς είναι οι άνθρωποι της. Πίσω από τους αριθμούς, τους δείχτες, τα οικονομικά μεγέθη υπάρχουν οι άνθρωποι. Αυτοί μας επιβάλλουν να αγωνιζόμαστε και να κάνουμε τη ζωή καλύτερη όλων. Πιστεύουμε στους νέους και τις νέες, σε αυτούς και αυτές που χειροτομούν, σε αυτούς που φυτεύουν νέες ρίζες, σε αυτούς που δημιουργούν για την Κρήτη του 21ου αιώνα. Αντλούμε δύναμη όταν παρακολουθούμε τους ελεύθερους επαγγελματίες να επενδύουν στον τόπο μας. Αισιοδοξούμε όταν τα προϊόντα της Κρήτης ταξιδεύουν στον κόσμο. Αισθανόμαστε ικανοποίηση όταν γίνεται καλύτερη
και πιο εύκολη ζωή της εργαζόμενης μητέρας, που πλέον μπορεί να στέλνει το παιδί της σε ένα σύγχρονο βρεχολυμπιακό σταθμό. Γεμίζουμε αισιοδοξία όταν βλέπουμε τους μαθητές σε νέα και σύγχρονα σχολεία. Όταν παρακολουθούμε χιλιάδες νέους να αρθούνται στα γήπεδα της Κρήτης. Όταν στηρίζουμε μαθητές που μας εκπροσωπούν στον κόσμο, κατακτώντας παγκόσμιες διακρίσεις. Όταν οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε αναβαθμισμένα και σύγχρονα νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Όταν χιλιάδες γυναίκες εξετάζονται από την κινητή μονάδα του μαστογράφου της περιφέρειας. Όταν πραγματοποιείται ο οδοντιατρικός έλεγχος σε χιλιάδες μαθητές από την κινητή οδοντιατρική μας μονάδα. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους και χιλιάδες περισσότερους συμπατριώτες μας, η Κρήτη είναι η ζωή τους. Και αυτή τη ζωή τους οφείλουμε να την κάνουμε καλύτερη. Φίλες και φίλοι, στη νέα περίοδο που έχουμε μπροστά μας, θέτουμε 5 βασικές προτεραιότητες. Γέρια και ζωτική, η κοινωνική και πολιτική συνεργασία. Με αυτή ενώνουμε δυνάμεις. Αποκτούμε μεγαλύτερη εμβέλεια. Θεμελιώνουμε μια νέα συμπαράταξη που διαπερνά όλη την Κρήτη. Εξίσου σημαντική προτεραιότητα είναι η δημιουργία συνθηκών για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηριζόμενη στους μεγάλους αναπτυξιακούς πυλώνες του νησιού, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, το περιβάλλον, το πολιτισμό. Μια άλλη προτεραιότητά μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας της Κρήτης. Στις προτεραιότητες μας είναι επίσης η αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής και πρωτίστως η κλιματική αλλαγή. Στη δέσμη προτεραιοτήτων ξεχωριστή θέση έχει η κατάρτιση ενός περιφερειακού σχεδίου παραγωγικής, οικονομικής και αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της Κρήτης. Η μεγάλη πρόκληση για όλους εμάς είναι να ανταποκριθούμε εν γέρος στις ανάγκες του νησιού μας. Η Κρήτη το 2030 είναι μπροστά μας. Αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, το δυναμισμό, την εργατικότητα, την επιχειρηματικότητα, την αποτελεσματικότητα και την τόλμη των ανθρώπων μας, έχουμε ήδη πετύχει κάτι πολύ σημαντικό. Την Κρήτη μας, ναυαρχίδα ανάπτυξης. Το νησί μας, φάρος βιωσιμότητας και υπορίας. Την περιφέρεια, πόλο έλξης και κοινωνικής ευημερίας. Το τρίπτυχο αυτό θεμελιώνει το όραμά μας για το σήμερα και το αύριο. Φίλες και φίλοι, τα τελευταία χρόνια η Κρήτη πέτυχε πολλά. Ανέπτυξε τον πρωτογενή τομέα. Η τουριστική δραστηριότητα την ανέδειξε σε ναυαρχίδα του τουρισμού επί δεκαετίες. Οι επιστημονικές της υποδομές την κατέσσαν πρωτοπόρα στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στην έρευνα. Το πλούσιο και πολυπίκυλο φυσικό της περιβάλλον σε συνδυασμό με το πολιτιστικό και πολιτισμικό της απόθεμα την καθιστά ελκυστική. Στην πραγματικότητα, η Κρήτη, στηριζόμενη στις δυνάμεις της, ακολουθεί το δικό της αναπτυξιακό υπότυπο. Σε αυτό οφείλουν οι επιτυχίες της μέχρι σήμερα. Από το 2014 ολοκληρώθηκαν πάνω από τα 500 έργα σε όλο το νησί. Τα έργα αυτά αφορούν στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Πετύχαμε την πλήρη απορρόφηση των δώρων προϋπολογισμού 550 εκατομμυρίων. Ταυτόχρονα προσελκύσαμε προς τους πόρους 40 εκατομμυρίων. Πόροι που ενίσχυσαν το πρόγραμμα λόγω των επιδόσεων του κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του. Το 2015 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 με ένα προϋπολογισμό 450 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό σήμερα βρίσκεται σε τροχιά πλήρους υλοποίησης. Στον τομέα του περιβάλλοντος εστιάσαμε στην προστασία και στην ανάπτυξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων, στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων, των υγρών αποβλήτων και των απορριμμάτων, στη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Προωθήσαμε την ολοκλήρωση και επιχειροποίηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τη χρηματοδότηση όλων των γενικών πολεοδομικών σχεδίων. Για το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων, παρακολουθώντας με τις εξελίξεις στην Ευρώπη,
σχεδιάσαμε με διορατικότητα και έγινα πρώτη σε όλη την Ελλάδα τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων Κρήτης. Σήμερα έχουμε εξασφαλίσει με δημόσια χρηματοδότηση στο 100% την υλοποίηση των 4 από τα 7 μεγάλα έργα και πολύ σύντομα περιμένουμε και τη συντήρα να εγκριθεί. Παράλληλα, εστιάζουμε στο ζήτημα της διψηδρίας. Προωθούμε την ενιαία διαχείριση των υδάτων. Ολοκληρώνουμε τα φράγματα, χρηματοδοτούμε την κατασκευή αρπευτικών δικτύων. Ιδιαίτερα για τον ομό Λασιθίου δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ολοκλήρωση των αρπευτικών έργων που βρίσκονται στη φάση υλοποίηση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι με τη βοήθεια όλων του βουλευτή του κ. Θαψαϊμώτη, των δημάρχων Οροπεδίου και Ιεράπετρας, δύο μεγάλα έργα κοντά στα 30 εκατομμύρια που αφορούν τις αδρέψεις έχουν εγκριθεί και βρίσκονται στη διαδικασία δημοκράτησης για το προσαγωγό στον Ρωμιανό και για το Οροπέδιο Λασιθίου, τα δίχτυα που για τόσα χρόνια έχουν εγκριθεί. Επίσης, πολύ σύντομα και λόγω προεκλογικής περίοδου δεν θέλαμε να το κάνουμε τώρα ως περιφέρεια, αλλά πιστεύω ότι το επόμενο δεκαήμερο θα ανακοινώσουμε και άλλα έργα που αφορούν το ΣΤΟΕΠ με προϋπολογισμό μέχρι 2.300.000, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να ανακοινώνουμε έργα σε μια προεκλογική περίοδο, ειδικά ό,τι αφορούσε την περιφέρειά μας. Τα τελευταία 4 χρόνια ο πρωτογενής τομέας ήταν και το μέλημά μας. Συνεχίσαμε την προσπάθεια ενδυνάμωσής του μέσω της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά εργαλεία, της ενής της εξωστρέφειας με σκοπό την ισχυροποίηση και τη διεύρυνση των αγορών των κρητικών προϊόντων, με συμμετοχή σε όλες τις εκθέσεις του εξωτερικού για την πρόθεση των ποιοτικών προϊόντων της Κρήτης και να πω ότι μέσα από την αγροδιατροφική σύμπραξη έχουν πιστοποιηθεί πάνω από τα 700 προϊόντα που φέρνουν την σφραγίδα Κρήτη για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά και να μπορούν να έχουν ένα διαβατήριο για τις αγορές και της Ελλάδος και του εξωτερικού όταν στηρίζονται πάνω στις αρχές που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα για την πιστοποίηση των προϊόντων. Στον τομέα του τουρισμού, που το 47% του ΑΕΠ της Κρήτης είναι από τον τουρισμό, αναδείξαμε το brand name Κρήτη, συνεχίζοντας την τουριστική καμπάνια «Απίστευτη Κρήτη, το νησί μέσα σου», προβάλλοντας την Κρήτη σε 180 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα 25 διεθνή βραβεία που έχει κερδίσει η περιφέρεια από το 2014 μέχρι σήμερα αποδεικνύουν τη δύναμη της τουριστικής μας καμπάνιας και τον επόμενο μήνα, και αυτό έχει εμένα, το έχουμε κάνει, δεν βγάλαμε για διαγωνισμό τη νέα μας καμπάνια γιατί δεν ήταν σωστό σε μια προεκλογική περίοδο να βγάζουμε ένα πρόγραμμα στα 3 εκατομμύρια, αλλά αμέσως μετά τις εκλογές βγαίνει η νέα διαφημιστική μας καμπάνια που θα αποτελέσει νομίζω πάλι ένα σημαντικό έτσι εγχείρημα για να έχουμε ακόμα άλλα 25 βραβεία την επόμενη τετραετία. Ενώ με 5 εκατομμύρια επισκεπτών σε ετήσια πλέον βάση επιβεβαιώνεται πως ο τουρισμός στην Κρήτη στηρίζεται σε στέρεες βάσεις πάντα με τη συνεργασία, τη συνέργεια, τη συμπόρευση όλων των εμπλεκομένων του τουρισμού, του ΣΕΤΕ και όχι μόνο ενός ατόμου ή δύο-τριών ατόμων. Όλοι κινητοποιούμαστε, όλοι συνεργαζόμαστε από το ένα άκρο του νησιού μέχρι το άλλο για να μπορούμε να είμαστε σε όλο τον κόσμο, να είμαστε στην Αμερική, να είμαστε στο Λονδίνο, να είμαστε στο Παρίσι, να είμαστε στο Βερολίνο, να είμαστε στη Μόσχα, να είμαστε στις σκανδιναβικές χώρες, να είμαστε στην Κίνα, να είμαστε στην Ινδία. Δεν υπάρχει έκθεση στο εξωτερικό που να μην δίνει το παρόν η περιφέρεια Κρήτης, διαφημίζοντας όλες τις ομορφιές όλης της Κρήτης και ειδικά όλων των τουριστικών περιοχών. Στον τομέα της γνώσης, φέρουμε κοντά στην κοινωνία και της ανάγκησης στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά μας ιδρύματα. Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία πού στηρίζεται. Και τα επόμενα χρόνια θα ακούμε για την στρατηγική αυτή,
Ποιοι είναι οι πυλώνες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, της περιφέρειας Κρήτης? Είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας, ο τουριστικός τομέας, είναι ο τουρισμός με το περιβάλλον και η γνώση. Όμως είδαμε ότι πολλά από τα προγράμματα που έκαναν τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα του νησιού δεν μπόρεσαν να πάνε στην πραγματική οικονομία. Γι' αυτό η έξυπνη εξειδίκευση δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να συνεργαστούν ιδιώτες επιχειρηματίες με τα πανεπιστήμια μας, τα ερευνητικά κέντρα, για να επενδύσουμε στην έρευνα, την γεροντομία, την τεχνολογία. Και η επόμενη προγραμματική περίοδο, αυτή η περίοδο για μας έχει κοντά στα 52 εκατομμύρια, παράλληλα έρχεται το Υπουργείο αντίστοιχα χρήματα, αλλά και η νέα προγραμματική περίοδο μετά από το 2023, πάλι θα στηρίζεται στην έρευνα, στην γεροντομία, την τεχνολογία, στην έξυπνη εξειδίκευση. Άρα, όλοι μας πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να έχουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προγράμματος στην σύμπραξη μεταξύ ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ιδιωτικού τομέα. Ένα επίσης πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχει δημοκρατηθεί, αλλά λόγω που τα γρανάθια της γραφειοκρατίας το έχουν καθυστερήσει, εκτιμούμε ότι από το καλοκαίρι και μετά θα ξεκινήσει και εδώ για την περιφερειακή ενότητα να συγκεκριμένει κοντά στα 8 εκατομμύρια για το επαρχιακό δίκτυο όλου του νομού. Είναι 34 εκατομμύρια για όλη την Κρήτη, όμως μια εμπλοκή από το ηλεκτρικό συνέδριο θα μας καθυστερήσει, πιστεύω, ένα δίμηνο, άρα μετά το καλοκαίρι θα ξεκινήσει αυτό το σημαντικό έργο για να μπορεί να υλοποιηθεί. Ένα από τα μεγάλα έργα τα οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει το νησί μας, στο νησί μας, είναι ο βόρειος οδικός άξονας. Για μας. Και το έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους. Και στον κύριο Πρωθυπουργό και στον Υπουργό. Βόρειος οδικός άξονας. Νοείται από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο που παρά τις δυσκολίες των καιρών έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να προκηρυχθεί ανάλογο σχεδόν, πρέπει να πούμε ότι μέχρι τη Χερσόνησο, από την Κίσαμο μέχρι τη Χερσόνησο θα είναι μεσήμαση παραχώρησης, χωρίς διόδια για τους κριτικούς, από τη Χερσόνησο μέχρι την Νεάπολη θα είναι μεσήμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με ρήτρα διαθεσιμότητας, μια πρόταση που εμείς την υποβάλαμε πριν από 4 χρόνια προς το αρμόδιο Υπουργείο και στον Πρωθυπουργό και σε όλους τους βουλευτές της Κρήτης, να πληρώνει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κάθε χρόνο το ανάλογο ποσό και είναι κοντά στα 300 εκατομμύρια. Έχει κάνει μια σημαντική δουλειά και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Έχουμε συνεργαστεί με τον Δημήτρη Λουμπρενάκη αρκετές φορές. Είδε και αυτός τα προβλήματα από κοντά και από μέσα, ότι δυστυχώς η Αθήνα θέλει πάντα να κρατά και παρότι κάποιες αρμοδιότητες υπήρχαν στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, αφαιρέθηκαν και ξαναπήγαν πάλι στην Αθήνα. Χρειάζεται λοιπόν εγκρήγωση από όλους μας. Χρειάζεται να ενώνουμε δυνάμεις, να ενώσουμε δυνάμεις για να μπορεί το έργο αυτό με την ολοκλήρωση των μελετών που πρέπει να γίνει τα επόμενα 2-3 χρόνια, αυτά που είναι έτοιμα από πλευράς περιβαλλοντικών μέχρι τη Μαχιάβο να μπορεί να εξευρεθεί χρηματοδότηση και να δούμε την ολοκλήρωση των μελετών μέχρι τη Σιτία. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος που χρειάζεται την συνεννόηση, χρειάζεται τη σύμπραξη, χρειάζεται την εγρήγορση από όλους εμάς για να μπορεί επιτέλους η Κρήτη να έχει ένα βόρειο δικό άξονα, να έχει τους κάτω άξονες, αντάξιο της ιστορίας της, πάνω απ' όλα απέναντι στους πολίτες, απέναντι στον τουρισμό, όταν θέλουμε να αναπτύξουμε ένα ποιοτικό τουρισμό και να δούμε επίσης πώς μπορούν να γίνουν τα υπόλοιπα έργα υποδομών στο νησί μας. Στον τομέα του πολιτισμού, φιλοδοξούμε να καταστήσουμε την Κρήτη σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Μεσογείου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο έχει εγκριθεί εδώ στον Άγιο Νικόλαο, η Σπιναλόγα χρηματοδοτείται, στην Ιερά Πέτρα έργα χρηματοδοτούνται και μια σειρά έργων από πλευράς των δικών μας πόρων δίνουμε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία για να κάνει τις ανασκαφές
και να είναι και η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου αντάξια της ιστορίας και του πολιτισμού που είχε όλα αυτά τα χρόνια. Στον τομέα των κοινωνικών δομών, στεκόμαστε αλληλέγγυοι στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, υποστηρίζοντας εμπράκτως μεγάλο αριθμό κοινωνικών δομών. Η παιδική σταθμή, γιατί πολλοί δεν ξέρουν από πού πληρώνονται όλα τα έξοδα των παιδικών σταθμών. Στην πλειοψηφία πληρώνεται από το περιφερειακό μας πρόγραμμα, σε ελληνική εταιρεία τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτή πληρώνει τους φορείς. Άρα, ένα σημαντικό κομμάτι στον κοινωνικό τομέα έρχεται μέσα από την περιφέρεια για να υποστηρίξει όλη αυτή την δράση. Στον τομέα του αθλητισμού δημιουργούμε ένα δίκτυο αθλητικών υποδομών σε όλη την επικράτεια της Κρήτης. Και εδώ, φίλες και φίλοι, πρέπει να πούμε ότι σε όλους τους Δήμους έχουμε χρηματοδοτήσει για αθλητικές εγκαταστάσεις και στο οροπέδιο και στην Ιεράδρα και στην Ζητία και εδώ στην Αγώδα, στον Προύστα, ολοκληρώθηκε μια σειρά σημαντικών έργων αθλητικών υποδομών, γιατί θεωρούμε ότι η επένδυση στον αθλητισμό είναι επένδυση στην νεολαία μας, είναι επένδυση στα παιδιά μας και ένα παιδί να σωθεί από άλλες δραστηριότητες είναι κέρδος. Και δεν δεχόμαστε εμείς σήμερα απέναντι σας. Δεσμευόμαστε ότι η Κρήτη θα αποτελέσει ένα εργαστήρι ανάπτυξης όλων των αθλητικών υποδομών, όλων των αθλημάτων, γιατί είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στη νέα γενιά. Και είναι μια δέσμευση αυτή δική μας απόψε εδώ από τον Άγιο Νικόλαο στην τελευταία προεκλογική ομιλία που κάνουμε μετά από την ένα ομιλητικό σε όλη την Κρήτη. Στον τομέα της εκπαίδευσης, πέρα από τις παρεμβάσεις με την κατασκευή και αναβάθμιση νέων σχολικών μονάδων, γνωρίζουμε ότι ήρθε η ώρα, νομίζω σήμερα ήταν υπουργός ο κ. Παψαγιώτη εδώ που ανακοίνωσε το πρόγραμμα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι και το ΛΑΣΥΤ μπαίνει στο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Ευκαιρία που δημιουργεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, που το μεσημέρι δώσαμε όλο αυτό από τον αρμόδιο υπουργό και όλους τους φορείς της Κρήτης, με τους βουλευτές μας, γιατί η αναβάθμιση της παιδείας χρειάζεται και εμείς από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που είναι το ΤΕΗ, και εδώ στο Λασίθι όλα τα τμήματα γίνονται ανώτατης εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός μας, φίλες και φίλοι, για την Κρήτη του 2030 αποτελεί αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης και θεσμικών δημοκρατικών διαδικασιών με τους φορείς του νησιού, τους Δήμους, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, τον επιχειρηματικό και ιδιωτικό τομέα, την ίδια την κοινωνία. Στη βάση αυτή του σχεδιασμού, ο θεσμός της περιφέρειας καλείται να λειτουργήσει σαν ένα πολυδύναμο εργαστήρι ανάπτυξης. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο πρέπει να κάνουμε σαφές πως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η επένδυση στην περιφέρεια δεν αποτελεί απλά περιφερειακή πολιτική, αλλά τη μόνη βιώσιμη εθνική αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό το στόχο εκδοθούμε, αυτό και εκδοθούμε την ιδιωτική εξουσία και θεωρούμε ότι ενεργοποιούμε όλους τους πολίτες της Κρήτης μέσα από την εθνική Κρήτης. Αυτό θα διεκδικήσουμε από την ιδιωτική εξουσία. Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων αλλά και πόρων. Δεν θα μεταφέρουμε μόνο αρμοδιότητες, πρέπει να μεταφέρουμε και πόρων. Γιατί εμείς γνωρίζουμε πολύ καλύτερα από τον οποιοδήποτε στην ιδιωτική εξουσία ότι και θέλουμε και μπορούμε. Γιατί ενεργοποιούμε το σύνολο του δυναμικού της Κρήτης ανεξάρτητα από αν είχε ο καθένας. Υπηρετούμε αποκλειστικά και μόνο τους πολίτες της Κρήτης, την νεολαία μας, τα παιδιά μας, τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, τους επιχειρηματίες, τους αγρότες και όλους τους επαγγελματίες. Γιατί μέσα από τα προγράμματά μας αποδείξαμε ότι όταν έφυγε το πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, και αναφέρομαι αγαπητοί φίλοι και φίλες, για να δείτε τη διαφορά, εγώ ήμουν υπουργός για ένα χρόνο, θέλαμε 18 μήνες για να βγει μια επένδυση. Ήρθε στην περιφέρεια Κρήτης
μαζί με την αναπτυξιακή Κρήτης και μαζί με τα επιμελητήρια. Είναι εδώ ο Θωμάς που γνωρίζει πολύ καλά την προσπάθεια που κάνουμε. 1059 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 141 εκατομμύρια προϋπολογισμού εγκρίθηκαν από την αναπτυξιακή Κρήτης και πήγαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νησιού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι διατηρούν και δημιουργούν 5.000 θέσεις εργασίας. Που αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Τι θέλουμε να κάνουμε στην Κρήτη, τι θέλουμε να κάνουμε στο νησί μας? Θέλουμε την ανάπτυξη, θέλουμε την απασχόληση, θέλουμε την κοινωνική συνοχή. Μέσα από όλα τα προγράμματα αυτά αποδείξαμε ότι το θέλουμε και μπορούμε και το κάνουμε πράξη. Όπως επίσης, μέσα από το αναπτυξιακό, 259 σχέδια εγκρίθηκαν. Πληρώσαμε 21 εκατομμύρια. Σε δύσκολους καιρούς, με κρίση, με capital controls, τα διεκδικήσαμε από την κυβερνητική εξουσία. Πήραμε όμως τις χρηματοδοτήσεις προς όφελος των πολιτών του νησιού μας. Και ένα μόνο παράδειγμα ακόμα. Στη νέα προγραμματική αυτή την περίοδο που τρέχει, για τις μικρομεσαίες πάλι επιχειρήσεις για τον τουρισμό, στην Κρήτη κατατέθηκαν 1050 περίπου προτάσεις. Έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής οι 400. Αναλογιστείτε λοιπόν τη δυναμική που έχει το νησί και για τις μικρομεσαίες, γιατί να μην λέμε ότι μόνο μεγάλες μονάδες γίνονται που χρειάζονται όλες οι ποιοτικές, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με μελέτη που έχει κάνει διεθνής οργανισμός, η Κρήτη χρειάζεται ακόμα 25.000 κλίνες 5 αστέρων, δημιουργούνται και κατασκευάζονται τώρα 5.000, αλλά μέχρι να δημιουργηθούν αυτές για να έχουμε την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα στο τουριστικό προϊόν, πρέπει να αναβαθμιστούν και οι υπόλοιπες μονάδες. Και αυτό γίνεται αυτή την περίοδο από ιδιώτες, αλλά πάντα και μέσα από τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε εμείς ως Περιφέρεια και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Φίλες και φίλοι, η περιφερειακή ανάπτυξη προϋποθέτει και διακυβέρνηση άλλου τύπου. Και σε αυτή τη διακυβέρνηση θεμέλιος λίθος, εκτός από την αποκέντρωση, είναι η συμμετοχή και η διαβούλευση. Ενημερωμένος πολίτης δεν έχει να φοβάται κανείς πολιτικός όταν ενημερώνει σωστά τον κάθε πολίτη, όπου κι αν είναι, είτε σε μικρό χωριό, είτε σε μεγάλο δήμο, και να ενημερώνεται σωστά. Φίλες και φίλοι, η Κρήτη είναι ο βιωματικός μας τόπος. Εδώ γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, εργαζόμαστε και δημιουργούμε. Για μας είναι ανάσα ζωής, με τους ανοιχτούς ορίζοντές μας, με την αυτοπαρξία μας, με τη δουλειά μας, πετύχαμε αρκετά. Χρειάζεται και μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Η Κρήτη διαθέτει πλεόνασμα βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας, επενδύοντας στα συνδυτικά πλεονεκτήματα του νησιού μας, ανταποκρινόμαστε στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις. Μαζί χαράξαμε και περπατούμε νέους δρόμους. Μαζί θα προχωρήσουμε. Με έργα υποδομής αντιμετωπίζουμε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Και πολύ σύντομα ένα σημαντικό έργο το οποίο θα εκδεθεί εδώ στο Λασίθι. Μην το πούμε απόψη, γιατί γνωρίζει έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά γνωρίζει περίπου ότι πολύ σύντομα ένα σημαντικό έργο θα εγκριθεί και θα δημοκρατηθεί. Με υπηρεσία για τον πολίτη κερδίζουμε την εμπιστοσύνη. Με κοινωνικές υποδομές υπηρετούμε την αλληλεγγύη. Με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με την προστασία του περιβάλλοντος, προωθούμε την βιώσιμη ανάπτυξη. Και εδώ να πω, φίλες και φίλοι, ότι δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε βιολογικό στο μακρύ καιρό και ολοκληρώνεται και ο βιολογικός στην Ιάδουλη μετά από πολλά χρόνια. Και πολύ σύντομα θεωρούμε ότι θα έχουμε κλείσει για όλο το Λασίθι, όλους τους βιολογικούς και συνδεδοχώρα ό,τι χρειάζεται για να αποτελέσει και να έχουμε πραγματικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα αντάξιο του Λασιθίου και αντάξιο του τουριστικού προϊόντος που θέλουμε να διαφημίσουμε στο εξωτερικό. Το συμβόλαιο που υπογράφουμε σήμερα στηρίζεται στην αλήθεια, στη συνεργασία που προβάλλεται ως αυτονόητη ανάγκη για τη διάρκεια της αξίας της Κρήτης αλλά και των τοπικών κοινωνιών.
Μη φοβάστε τις συνεργασίες. Άλλα πράγματα να φοβάστε αυτά που θα γίνονται κάτω από το τραπέζι τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Τις καθαρές λύσεις, τις καθαρές προτάσεις, με εντιμότητα, με ήθος, με διαφάνεια, μην τις φοβάται κανείς. Μπορεί κάποιοι να με ψημιρούν, όμως εμείς λέμε απέναντι στον κριτικό λαό. Θέλουμε τη συνεργασία, θέλουμε τη συνέργεια. Δεν περισσεύει κανείς αυτόν τον τόπο. Όλοι οι κριτικοί διεκδικούμε και είμαστε το ίδιο. Όχι και την άλλη τη συνέργεια να μπορούμε να διεκδικούμε όλοι και να μην το κανένα. Και να διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία αυτά που πρέπει να πάρει το νησί μας. Γιατί μπορεί να έχουν γίνει αρκετά, όμως πιστεύω απόλυτα ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι η δεκαετία της Κρήτης για την ανάπτυξη, για την απασχόληση, για την κοινωνική συνοχή, για όλα αυτά τα μεγάλα που δεν γίνανε τα προηγούμενα χρόνια, για διάφορους λόγους. Εμείς όμως θέλουμε να εξετάσουμε μπροστά. Θέλουμε να δούμε ότι αυτά που δεν έγιναν, γιατί αν μας έδιναν την αρμοδιότητα, σας διαβεβαιώ από το 2011 και σήμερα, ο Βόλος ο δικός άνθρωπος θα είναι σε κινήσει. Θα είναι σε κινήσει από το κομμάτι και όχι μόνο άνθρωπο. Όχι με εσύ μας παρακόρηση, όχι με εσύ. Γιατί είχα καταθέσει την πρόταση. 300 εκατομμύρια από πλευρά σου ο ΕΣΠΑ και 300 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αλλά θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Χαλιά, η Ράκμα θέλει ένα δισεκατομμύριο. Με την έκπτωση που είναι 30%-35, 650 εκατομμύρια το κάναμε. Ποτέ δεν μας δόθηκε. Το διεκδικήσαμε, το ζητήσαμε και επειδή οι πολίτες της Κρήτης νομίζουν ότι έχουμε την αρμοδιότητα, όχι. Και με ρώτησε πριν από 10 μέρες ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν τέλειωσε ο δρόμος της Μεσαράς. Και απάντησα ευθέως, με ειλικρίνεια. Λέω κύριε Πρόεδρε, αν εμείς είχαμε την αρμοδιότητα, ο δρόμος θα είχε τελειώσει πριν από 5 χρόνια. Όμως, για να μάθουμε την πορεία, έπρεπε να ρωτούμε τον ΟΑΚ, έπρεπε να ρωτούμε το Υπουργείο, έπρεπε να ρωτούμε τον κάθε Υπουργό, έπρεπε να ρωτούμε τους υπηρεσιακούς. Όχι. Δεν είναι αυτή η ανάπτυξη, δεν είναι αποκέντρωση, δεν είναι αυτό που έχει η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές περιφέρειες που πραγματικά βλέπετε ότι μπορούν και επιβάλλουν αυτά τα οποία θέλουν από τη στιγμή που έχουν και τους πόρους τους αναγκαίους. Ένα επίσης σημαντικό. Η εμπιστοσύνη που απαντά στην κρίση εκπροσώπησης και στην αμφισβήτηση που δέχονται όσοι διεκδικούν την ψήφο των πολιτών. Και θέλω να πω, φίλες και φίλοι, απόψε εδώ, ότι αυτό που εισπράξαμε όλο αυτό το διάστημα, σε όλες τις περιοδίες που δεν ήταν πολλές, ήρθαμε σε επαφή με πολύ κόσμο. Γιατί θεωρώ ότι 5 χρόνια αυτό κάνουμε. Είμαστε μαζί με τους πολίτες. Ένα εισπράξαμε. Εισπράξαμε την αγάπη του κόσμου, την εμπιστοσύνη του κόσμου, την μαθιά που μας έδινε, μια καθαρή μαθιά, ό,τι θέλουν να συνεχίσουμε εμείς στην ερετή περιφέρεια τα επόμενα χρόνια για να μπορούμε πραγματικά να ολοκληρώσουμε και να ξεκινήσουμε και ένα άλλο σχεδιασμό πάνω σε αυτά τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά και από τις Βρυξέλλες και από τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και από την ελληνική πραγματικότητα με όλη την γραφειοκρατία η οποία υπάρχει, που δυστυχώς ταλανίζει και δήμους και περιφέρειες. Θέλουμε επίσης να σταθούμε στην αλληλεγγύη που εσαρκώνει την πολιτική της περιφερειακής διοίκησης. Φίλες και φίλοι, μετά από 4 χρόνια, όταν θα έρθει η ώρα του λογαριασμού, όταν τα λόγια θα έχουν μετρηθεί με τις πράξεις, θέλω να είμαι σίγουρος, καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός, ότι δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ότι μαζί με τους συναδέλφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μαζί με τους συνεργάτες μας, που τους ευχαριστώ προσωπικά, ένα-ένα ξεχωριστά, δουλέψαμε για την Κρήτη, γνωρίζοντας πως το τελικό αποτέλεσμα είναι πολλών ανθρώπων έργα και όχι ενός. Όπως συμβαίνει και σήμερα, σε αυτή τη γιορτή, γιατί είναι μια γιορτή της παράταξής μας, που ζητώ τη στήριξή σας, την εμπιστοσύνη σας, την ψήφο σας στις εκλογές της Κυριακής. Μαζί με τους άξιους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, τους πολύτιμους συνεργάτες μας,
στέλνουμε ένα απλό, καθαρό και ευθύμονο μήνυμα. Η Κρήτη είμαστε όλοι εμείς. Η Κρήτη είναι οι άνθρωποι της. Ο τόπος που γίνεται σημαία μας. Ο τόπος των αναμνήσεων και των ονείρων μας. Είναι η στίχη των τραγουδιών μας. Κρήτη είναι η ζωή μας. Αυτό συμβολίζει και το νέο λογότυπο του συνδυασμού μας. Απλό, καθαρό, πολύ καθαρό, όπως και το συνδυασμό πολιτικό μας μήνυμα. Γιατί είναι πολιτικό το μήνυμά μας όταν λέμε Κρήτη η ζωή μας. Ταραγμένο από χέρι σταθερό, με πίστη στην ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα του τόπου. Χωρίς αντωναχρώματα, αλλά με αποχρώσεις. Ξεχωριστές, όσο και ήπιες, που δεν δημιουργούν έντονες αντιθέσεις. Σβήνουν η μία μέσα στην άλλη, καταλύοντας σύνορα, ιστεροβουλίες και αυταρέχειες, εκπροσωπώντας την συμπαράταξη και συμπόρεση που τόσο πολύ έχει ανάγκη το νησί μας. Ένα σχέδιο απλό, ένα κάλεσμα προς όλους, μια ανταγωγή στην κοινή μας μνήμη. Το λογότυπό μας είναι ο χάρτη μας και δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από αυτόν της Κρήτης. Γι' αυτή δουλέψαμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Να ανοίγουμε δρόμους, να παίρνουμε ανάσα, να κοιτάμε ψηλά και μαζί να προχωράμε. Διατηρούμε άσχεση το πάθος μας για την πρόοδο. Κρατάμε πάντα τη φλόγα της αλλαγής. Οι νέες ιδέες, οι νέες προτάσεις για το παρόν και το μέλλον της Κρήτης είναι το οξυγόνο μας. Φίλε και φίλοι, η αξία του ασυντίου είναι ανεκτήμητη. Εδώ συνυπάρχουν τα γράμματα και οι τέχνες, η δημιουργία και η παράδοση. Εδώ το παρελθόν αφομοιώνεται δημιουργικά στο παρόν και στο μέλλον. Με τις πλούσιες αποχευές του, το Λασίθι έχει ήδη κατακτήσει το δικό του σημαντικό μερίδιο στην ανάπτυξη και την ευημερία της Κρήτης, του κρητικού λαού. Το Λασίθι μας δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε, ενώνοντας τις δυνάμεις μας από τη μια Κρήτη, από τη μια άκρη της Κρήτης στην άλλη. Γιατί η Κρήτη είναι η ζωή μας. Και εδώ θέλω να πω δύο λόγια. Γιατί πολλές φορές ακούμε ότι δεν γίνονται έργα στο Λασίθι, ότι δεν έχουμε ανάπτυξη, ό,τι όλοι. Απόψε ζητώ από τους πολίτες του Λασιθίου, από τις εκλεγμένες δημοτικές αρχές που θα προκύψουν, τον επιχειρηματικό κλάδο, τον τουριστικό κλάδο, και αν εμείς είμαστε στην περιφέρεια την επόμενη μέρα, να κάνουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο με άξονες, με προτεραιότητες, μέσα ένα ολοκληρωμένο, γιατί τη λέξη που πρέπει να έχουμε κατά νου πρέπει να είναι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Και θεωρώ, εάν υπάρχει ενότητα μεταξύ πάνω από όλων των αιρετών, μπορούμε να δημιουργήσουμε σημαντικά ωφέλη για τον τόπο. Και κάτι επίσης σημαντικό, φίλες και φίλοι. Στην περίοδο αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβάλει να χρηματοδοτηθούν οι δύο μεγάλες πόλεις της Κρήτης που είναι πάνω από 80.000 πληθυσμό, δηλαδή Ηράκλειο και Χανιά, με τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Είδαμε σε αυτό το σχεδιασμό ότι και το Ρέθυμνο και το Λασίθι δεν ήταν μέσα. Μέσα από τις συνεννόησεις που κάναμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο μαζί με τους συνεργάτες μας, όλους τους συνεργάτες στο Περιφερειακό Συμβούλιο με το Λασίθι, βρήκαμε την χρηματοδότηση αυτή των 10,5 εκατομμυρίων και ήδη ο Δήμος Αγίου Νικολάου και η Ιεράπετρας και ο Οροπεδίου με 10,5 εκατομμύρια χρηματοδοτούνται για να κάνουν τα δικά τους τοπικά σχέδια και επίσης η άλλη μια παρέμβαση μεγάλη που πιάνει τη Σιτία, Σαμαριά, Ψιλωρίτης και Σιτία
τα τρία γεωπάρκα που ανήκουν στην UNESCO, που έχουν εγγραφεί στην UNESCO, χρηματοδοτούνται και αυτά με 11 εκατομμύρια. Άρα, όλη η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, ο κάθε Δήμος, αλλά και τα χωριά, μπορεί να υποβάλουν προτάσεις και μέσα από αυτά τα χρήματα να γίνουν οι δράσεις οι οποίες χρειάζονται. Και μια σειρά δράσεων από πλευράς των πόρων που έχουμε εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης, πάντα με τη συνεργασία των Δήμων, τα γνωρίζει ο Γιάννης Στεφανάκης, ότι πάντα η πόρτα ανοιχτή, να χρηματοδοτήσουμε και από δικούς μας πόρους. Και κάτι που δεν υπέγραψα σήμερα, αγαπητέ Γιάννη, αλλά θα το υπογράψω την επόμενη εβδομάδα, 500.000 για την οδοπία, θα υπογραφούν την επόμενη εβδομάδα, γιατί δεν θεώρησα που ήταν σωστό αυτή την εβδομάδα να υπογραφούν. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητέ κύριε και κύριοι, ολοκληρώνουμε αυτό το δημοτικό. Ολοκληρώνουμε σε όλη την Κρήτη αυτό το οποίο εμείς θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε και την επόμενη περίοδο, εάν μας δώσει τη δυνατότητα, την ενότητα του νησιού μας, την ισόρροπη ανάπτυξη πάνω σε κάθε τι. Από εμάς εξαρτάται, από τη διεκδίκηση που θα έχουμε, από την συνεργασία που θα έχουμε, από τις συνέργειες που πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε τους πόρους. Και θέλουμε και μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαρκάκη τόσο για τα όσα μας είπε απολογιστικά, αλλά όσο και για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει απόψε για το Λασίθι. Και περνάμε αμέσως στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου της νίκης για την Περιφέρεια Κρήτης. Αβραμάκης Εμμανουήλ. Ανδρουλάκης Ιωάννης. Γουλιδάκης Ιωάννης. Καρατσής Πανίκος. Μιλιαράς Γιώργος. Ραπάνη Ρελάκη Φωτεινή. Σταυρακάκη Λουτριανάκη Χρυσή Χρύσα. Τσιφετάκης Γιώργος. Χανιωτάκη Μιλωνάκη Μαρία. Αυτό που μας ενώνει όλους εμάς, φίλους, συνεργάτες και πολίτες αυτού του νησιού με τον Σταύρο, είναι ότι έχουμε την ίδια αγάπη, την ίδια κριτική ματιά, το ίδιο πάθος για αυτόν τον τόπο. Γιατί η Κρήτη είναι η ζωή μας. Θέλω μια αναγνωστική φωτογραφία με όλους. Να συμπτύξουμε λίγο για να είναι πιο αλήθεια. Τι θέλω, θέλει η φωτογράφηση. Μαζί μας η Αντιπεριφερειάρχης Λαστείου. Η κυρία Παγκαγία Πετράκη και ο κύριος Μαμάνης Κλόμιδας.